πρώτο Puzzle Music Festival, Code Fresh, από τις 7 έως τις 29 Απριλίου. 7 συναυλίες, 8 σχήματα, 6 συναυλιακοί χώροι. Συμμετέχουν Baby Trio, Κυριακή 7 Απριλίου στο Boost Cooperativa. The Third Man Element featuring Γιώργος Κοντραφούρης. Σάββατο 13 Απριλίου στο Bios. Jane Doe και Playground Theory. Κυριακή 14 Απριλίου στο Six Dogs. Σωτήρης The Bonus. Παρασκευή 19 Απριλίου στο Not Gallery. Γιάννης Κασέτας και οι Funk Wizards. Σάββατο 20 Απριλίου στο Jazz Art. The Next Step Quintet. 5η 25 Απριλίου στο Καφέ Αλάβαστρο. Μαρία Λατσίνου και Χρήστος Αλεξόπουλος. Δευτέρα 29 Απριλίου στο Six Dogs. Πρώτο Puzzle Music Festival, Code Fresh. Ένα puzzle δημιουργικών τάσεων και ιδιαίτερων ήχων. Ήταν μια σκέψη που υπήρχε εδώ για κάποιο καιρό. Κατά κάποιο τρόπο ήταν μια ανάγκη να γίνει, γιατί όχι όλοι, αλλά σχεδόν όλοι οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες με την Puzzle Music, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι εξαιρετικά δραστήριοι συνεργειακά. Και κάπως υπήρχε ανάγκη αυτό το πράγμα να συγκεντρωθεί σε ένα φεστιβάλ για να φανεί με την καλή έννοια, δηλαδή να φανεί σαν showcase. Ότι, γιατί ξέρεις, όταν είναι Σκόπια σε συναυλίες, όσο να είναι, δεν καταγράφονται συλλογικά. Και μάλιστα παρότι το φεστιβάλ εκτείνεται σε 7 συναυλίες με 8 σχήματα, δεν είναι καν όλοι μέσα. Δηλαδή λείπουν σημαντικά κεφάλαια της Puzzle Music από το φεστιβάλ, όπως ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ή η Miss Hughes, επίσης δραστήριοι συναυλιακά και αυτοί. Ή ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος που έβγαλε μόλις πρόσφατα το άλμπουμ με τις διασκευές. Γιατί το πνεύμα έχει ένα κόνσεπτ το φεστιβάλ, δεν ήταν απλά να παίξουμε όλοι, ήταν να παρουσιαστούν τα πιο φρέσκα projects. Δηλαδή είτε οι καινούργιες συνεργασίες, είτε τα άλμπουμ που ετοιμάζονται δεν είναι ακόμα έτοιμα ή αυτά που μόλις βγήκαν. Οπότε, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι πολύ μεγάλο, να κτίνεται ακόμα περισσότερο. Οπότε η ιδέα δεν ήταν απλά να παίξουμε όλοι, η ιδέα ήταν να έξω και ο υπότιτλος Code Fresh, δηλαδή κωδικοί από τα παλιά αυτοί που εγκαινιάζουν ένα καινούργιο project. Η Jane Doe είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολες αυτές τις μετακινήσεις πλέον, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί. Οπότε παίζουμε την Κυριακή στο Six Dogs η Jane Doe. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στα τέλη του Φλεβάρη, το The Enormous Head of King Splendid. Είναι ένα άλμπουμ με το οποίο είναι ενθουσιασμένος, γιατί θεωρώ ότι έχουν καταφέρει το εξής μαγικό η Jane Doe, ενώ στην ουσία παίζουν και πολύ ωραίους στίχους έχουν, γιατί επειδή είναι στα αγγλικά οι στίχοι, το άλμπουμ κυκλοφόρησε στο τέλος του Φλεβάρη λοιπόν, και είμαι ενθουσιασμένος, έλεγα, γιατί ενώ παίζουν αυτό που με μία λέξη θα το ονόμαζες indie και θα ξεμπέρδευες, τάσεις δεν είναι και τόσο εντυπωσιακές οι προεκτάσεις όσον αφορά το είδος, έχουν μια φοβερή ποικιλία μέσα στο άλμπουμ τελικά και πάρα πολύ δυνατά τραγούδια. 15 πάρα πολύ δυνατά τραγούδια συγκεντρωμένα σε ένα άλμπουμ, χωρίς κοιλιές. Και αυτό με ενθουσίασε στο Jane Doe και προχωρήσαμε στη συνεργασία. Και είναι και καταπληκτική συνεργάτη, πάρα πολύ καλά παιδιά, να το πούμε και αυτό που να λέγονται αυτά. Playground Theory είναι τελείως τατσικό. Να συνεχίσουμε με τους ποδοσφαιρικούς όρους, αφού είπαμε για χρώματα φανέλας. Αν και δεν παρακολουθώ ποδοσφαίρο, δεν έχει σημασία. Είναι τατσικό της Puzzle Music Playground Theory, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει καν το άλμπουμ, ηχογραφείται. Και αν όλα πάνε καλά και δεν καθυστερήσουμε στις ηχογραφήσεις, το φθινόπωρο κάποια στιγμή θα βγει. Τόσο πάνω από την έτοιμο θα βγει. Είναι και αυτή αγγλόφωνο σχήμα, όπως φαίνεται άλλωστε και το όνομά τους, Playground Theory. Αλλά κινούνται σε ένα πιο dream pop, ας πούμε, ύφος. Γενικώς είναι ένα σχήμα, η Third Man Element, που είναι ιδιαίτερως απελευθερωτικό και δημιουργικό ταυτόχρονα, γιατί με το Σόκο παίζουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και όχι μόνο σε δίσκους, και σε συναυλίες και σε πρόβες και σε οτιδήποτε. Και μας απελευθερώνει πάρα πολύ που βγαίνουμε στη σκηνή χωρίς κανένα πλάνο. Είναι ένα δημιουργικό χάσιμο για όλους μας. Τη φορά είναι ο Κοντραφούρης ο Γιώργος, το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ καιρό να συμβεί, αλλά είναι τέτοια τρελά τα προγράμματα του Γιώργου. Έχει ενδιαφέρον το εξής με τον Γιώργο Κοντραφούρης. Μισές φορές το παίρνω τηλέφωνο για οποιοδήποτε λόγο, σηκώνει το τηλέφωνο, το κινητό του. Ναι, έλα Χρήστο, είμαι στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Είμαι στο Ελσίνκι. Είμαι στη Νέα Υόρκη. Είμαι στην Κέρκυρα. Μπορεί να είναι και στην Κέρκυρα, αλήθεια είναι, μπορεί να είναι κάπου κοντά. Αλλά πάντως κάπου είναι. Γιατί είτε για δικά του γκίγκς, είτε ακόμα συχνότερα τον καλούν να παίξει.
Δεν έχω τίποτα στο μυαλό γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Πραγματικά δεν κανονίζουμε τίποτα πριν. Δεν παίζω μόνο πιάνο πλήκτρα στα live των Third Man Element. Αναλόγως την περίσταση χρησιμοποιώ και χρηστικά αντικείμενα. Δηλαδή μπορεί να αποφασίσω ότι θα χρησιμοποιήσω τα κλειδιά του σπιτιού μου ή το παιδικό λαγουδάκι που κάνει ιου ιου όταν ήμουν παιδί. Περιστασιακά βέβαια, δεν στηρίζεται ο ήχος που παράγω σε αυτό. Αλλά δηλαδή, η όποια προετοιμασία έχει να κάνει με το τι έχω διάθεση να φέρω πέρα από το κλαβιέ μου και τη φέτα μου με τους ήχους. Θέλω να πω το εξής, να θέσω μια άλλη παράμετρο. Όταν το είχαμε πρωτοξεκινήσει αυτό το πράγμα, το Σόκο, και με έναν άλλο καλεσμένο κάθε φορά, το κόνσεπτ ήταν πάντα το ίδιο. Ήταν πια πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή το κάναμε την περίοδο 2004-2006, κατά κανόνα στο Μικρό Μουσικό Θέατρο τότε. Το οποίο δεν υπάρχει πια. Χώρος πολύ φιλικός για τέτοιου τύπου projects. Και ενώ γενικά άρεσε, έβλεπε και ένα κούμπομα. Δηλαδή, σαν να μην ήταν ο κόσμος έτοιμος για κάτι τέτοιο. Τμήμα του κόσμου, αν το θέσω έτσι. Γιατί και τότε υπήρχε ενθουσιασμός. Αλλά υπήρχε ενθουσιασμός σε ένα τμήμα. Οι υπόλοιποι το βλέπανε κάπως. Με τις δύο εμφανίσεις που έχουμε κάνει ήδη, αυτό που είδαμε είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, το οποίο δεν είναι και λίγα, πλάκα-πλάκα. Είναι έτοιμο πια το κοινό να δεχτεί ένα άκουσμα το οποίο θεωρητικά είναι δύσκολο. Υπήρξαν άνθρωποι από κάτω που στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις με τον Βασιλάκη και με τον Ρωμαλιάδη που δεν είχαν εκτεθεί ποτέ σε κάτι παρόμοιο. Δεν ήταν απαραίτητα αυτό που λέμε εντός πολλών εισαγωγικών ψαγμένοι ακροατές. Δεν και καλά. Και ήταν διαπιστώσαμε αποκαλυπτικό για αυτή τη μερίδα του κοινού. Κολλάει με το original που λέγαμε πριν, δηλαδή η μουσική του Σωτήρη και αν είναι απερίγραπτη. Πραγματικά δεν μπορώ να βάλω ένα tag από ότι είναι. Έχει πολλά αυτοσχεδιαστικά στοιχεία και αυτός. Η διαφορά είναι ότι ο αυτοσχεδιασμός είναι οργανωμένος, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από τον αυτοσχεδιασμό, αλλά τελικά είναι οργανωμένο, είναι κανονικές στον το όργανο, είναι δηλαδή ένα και μοναδικό. Είναι ένα... Αυτό γίνεται την Παρασκευή 19 Απριλίου στο Not Gallery, Χαλακοπούλου. Χαλακοπούλου και πήρε την ακρίβεια. Στην ουσία το προηγούμενο άλμπουμ του με την απόσταση που το χωρίζει από το 2008 που βγήκε, δηλαδή προφανώς δεν είναι όπως το άλμπουμ. Και ταυτόχρονα κάποια καινούργια πράγματα, λίγα καινούργια πράγματα, κάποια στοιχεία, την καινούργια δουλειά του Blue Nimbus που είπαμε θα βγει μόνο σε βινίλιο και από εκεί ξεκίνησε και η παρένθεση. Θα δούμε πότε θα βγει αυτό. Αλλά πάντως θα κυκλοφορήσει σίγουρα μέσα στο φιλμ. Πάντως είναι εμπειρία η συναυλία του Σωτήρη. Είναι το τρίτο του με τους Funk Wizards. Προηγουμένως μεσολάβησε ένα αυτοσχεδιαστικό ντουέτο με τον drummer τον Γιώργο Σπανό. Και τώρα επιστρέφει πάλι στη φόρμα του Jazz Funk. Όπως και τα δύο άλμπουμ που ήταν χωρίς τον Σπανό. Ο Γιάννης είναι κυκλοφορεί, δεν είναι φρέσκο πράγμα στον κατάλογο της εταιρείας, σε καμία περίπτωση εννοείται. Εντάσσεται στο φεστιβάλ επειδή ακριβώς θα παρουσιάσει τα καινούργια του κομμάτια που έχει ήδη αρχίσει να τα ηχογραφεί, ενώ είναι πολύ νωρίς στην ηχογράφηση ακόμα, δηλαδή θα κάνει κανένα χρόνο να βγει το άλμπουμ. Και είναι μια πρώτη παρουσίαση του καινούργιου του υλικού που δεν το έχει ξαναπαίξει ζωντανά. Ναι, funk νεοϊορκέζικο με μια όμως πολύ δική του σφραγίδα και πρέπει να πω ότι ο Γιάννης το έκανε αυτό που πάρα πολύ νωρίς όταν έβαλε το πρώτο του άλμπουμ και μάλιστα αυτό που θα ακούσουμε είναι το πρώτο του άλμπουμ. Από το πρώτο του άλμπουμ του 2008. Ο Γιάννης ήταν 28 χρονών, δηλαδή ήταν πολύ μικρός για αυτά τα πράγματα. Για την jazz και για το είδος του συγκεκριμένου που παίζει 28 χρονών είναι μωρό. Και ήταν έτοιμος από νωρίς και εξαιρετικά απίστευτα όταν τον καιρό. Και εντάσσεται στο φεστιβάλ στην ουσία επειδή ακριβώς έχει έτοιμα να παρουσιάσει τα καινούργια κομμάτια που δεν έχουν ακουστεί live. Το Καφέ Ελλάδας τον έχει στηρίξει πάρα πολύ, γίνοντάς τους από πολύ νωρίς σταθερό, τον αναπτύχθηκαν εκεί, οπότε ήταν η προφανής επιλογή και η αυτονόητη. Κυκλοφορήσει στις 25 του μήνα, είναι και αυτό με ελεύθερη είσοδο το live, το Next Step Quintet, και το ωραίο, το πολύ ωραίο και το original και το ελπιδοφόρο με αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά είναι ότι καταφέρνουν να αρθρώσουν μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη jazz πρόταση, η οποία μάλιστα θα ακούσουμε και κομμάτι διαφοροποιείται τον ήχο άλλων συγκροτημάτων της jazz και της ελληνικής, η οποία πρέπει να πω και δεν είναι μυστικό αυτό βέβαια, είναι κοινός τόπος πια ότι έχει φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Καταρχήν πρέπει να αρθρώσουν το δικό τους λόγο, ενώ μέσα στις ηλικίες τους είναι μόλις 25 ετών.
Και βέβαια δεν είναι τυχαίο, αυτό προέρχεται από τις δομές που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή ξεκινήσαν από μουσικά σχολεία, πήγαν στο Λιόνιο Πανεπιστήμιο, τώρα όλα αυτά δηλαδή, κινδυνεύουν, ειδικά τα μουσικά σχολεία. Το αναφέρω επίτηδες γιατί μέσα σε όλη αυτή τη, σε όλο αυτό το ελληνικό μπάχαλο που ζούσαμε και ζούμε, παρόλα αυτά είχαν στηθεί κάποιες δομές που φέρνουν αποτελέσματα. Η Nexter Quintet είναι αποτέλεσμα αυτής της δομής. Τα σχολεία συνεχίσαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχουν μέσω ηλικίας 25 χρόνων και βγάζουν αυτό το άλμπουμ. Η Μαρία Λατσίνογλου θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη φωνή της γενιάς της. Ηλικίες δεν λέμε, γιατί είναι κυρία, όπως είναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φωνή της γενιάς της και ως εκ τούτου είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό γιατί μέχρι τώρα δεν είχε βγει ποτέ μπροστά. Είναι εξαιρετικά δραστήρια σε διάφορους χώρους. Καταρχήν είναι και καθηγήτρια φωνητικής πάρα πολλά χρόνια και στον κλασικό χώρο εμπλέκεται. Και ταυτόχρονα, και αυτό είναι το ενδιαφέρον του πράγματος, συμμετείχε και στους όκους στην Ελλάδα Project Band για χρόνια. Που όσους έχουν δει live ή έχουν ακούσει γραφές, θα καταλάβουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα που ανέφερα. Έχει συμμετάσχει και σε δικούς μου δίσκους και το απόσπασμα που θα ακούσουμε μετά είναι από δικό μου άλμπουμ. Την έπεισα ότι ξέρεις κάτι, Μαρία, ήρθε η ώρα να βγεις μπροστά. Ακριβώς δεν χρειάζεται να προσπαθήσω πολύ, γιατί είναι κάτι, ήταν κάτι που το ήθελε, οπότε δεν αποφάσισε να κάνει την κίνηση να το κάνει μπροστά. Οπότε καταρχήν έχει επιλεχτεί ένα ρεπερτόριο από. Εγώ έχω κυκλοφορήσει 7 άλμπουμ συνολικά. Από όλα τα άλμπουμ έχουν επιλεγεί κάποια κομμάτια που να τις ταιριάζουν περισσότερο ανεξάρτητα, δεν μείναμε εκεί. Υπάρχουν και κομμάτια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και είναι γενικώς ένα καινούργιο project. Ναι, εννοείται, προφανώς. Αλλά είπαμε, ξέρεις, να κάνουμε το εξής. Είπαμε να το κάνουμε όπως γινόταν παλιά. Η δισκογραφία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία, λοιπόν, από είχε πάρει μια ανάποδη τροπή. Δηλαδή, πρώτα ήταν ο καημός του καλλιτέχνη να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ και μετά να βγει το παίξει live. Και εγώ που το λέω αυτό το πράγμα το έχω κάνει επανειλημμένος, έτσι δεν είμαι απ' έξω. Και είπαμε αυτή τη φορά με τη Μαρία να κάνουμε το ανάποδο. Δηλαδή, με τα παλιά κομμάτια, με καινούργια κομμάτια, να το παίξουμε live για κάποιο καιρό και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε για δίσκο. Όπως γινόταν κάποτε, ξέρεις. Και είπαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Να επιστρέψουμε δηλαδή εκεί που ήταν η φυσιολογική ροή των πραγμάτων πριν από δεκαετίες. Πενταμελές είναι το σχήμα. Ναι, το στείλουμε για να μείνει, ναι. Όπως είπα και πριν, σκοπεύουμε να κάνουμε και τα live. Εντάξει, τώρα η σεζόν τελειώνει, δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε να κάνουμε ακόμη μέχρι το τέλος σεζόν, αλλά οπότε ένας λόγος παραπάνω για τη Μεγάλη Δευτέρα. Αλλά από το φθινόπωρο θα είμαστε αρκετά δραστήριοι και μετά θα δούμε για άλλο. Πρώτο Puzzle Music Festival, Code Fresh, από τις 7 έως τις 29 Απριλίου. 7 συναυλίες, 8 σχήματα, 6 συναυλιακοί χώροι. Συμμετέχουν Baby Trio, Κυριακή 7 Απριλίου στο Buzz Cooperativa. The Third Man Element, featuring Γιώργος Κοντραφούρης. Σάββατο 13 Απριλίου στο Bios. Jane Doe και Playground Theory, Κυριακή 14 Απριλίου στο Six Dogs. Σωτήρης The Bonus, Παρασκευή 19 Απριλίου στο Not Gallery. Γιάννης Κασέτας και οι Funk Wizards, Σάββατο 20 Απριλίου στο Jazz Art. The Next Step Quintet, 5η 25 Απριλίου στο Καφέ Αλάβαστρο. Μαρία Λατσίνου και Χρήστος Αλεξόπουλος, Δευτέρα 29 Απριλίου στο Six Dogs. Πρώτο Puzzle Music Festival, Code Fresh. Ένα puzzle δημιουργικών τάσεων και ιδιαίτερων ήχων.